Η Γερμανία έκλεψε το 2023 από την Ιαπωνία τον τίτλο τη τρίτη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα για το Ιαπωνικό ΑΕΠ που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Όμω, ο τρόπο με τον οποίο επετέφθη αυτό καταδεικνύει για μια ακόμα φορά πω οι αριθμοί από μόνοι του δεν μπορούν να πούν την αλήθεια, καθώ η αύξηση του γερμανικού ΑΕΠ οφείλεται στον πληθωρισμό, ενώ σε πραγματικέ τιμέ η χώρα βρίσκεται σε ύφεση. Συγκεκριμένα, το ονομαστικό ΑΕΠ της Ιαπωνίας ανήλθε σε 4,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, έναντι περίπου 4,5 τρισεκατομμύρια που ήταν αυτό της Γερμανίας. Η αύξηση του τελευταίου αποδόθηκε κυρίως στον πληθωρισμό που ήταν υψηλός πέρυσι στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Όμω σε πραγματικέ τιμέ, η Ιαπωνική οικονομία επεκτάθηκε κατά 1,9% την περασμένη χρονιά, ενώ αυτή τη Γερμανία συρρυκνώθηκε κατά 0,3%, σύμφωνα με επίσημου αριθμού που δημοσιοποιήθηκαν στο Βερολίνο τον Ιανουάριο. Εξάλλου, η Ινδία ενδέχεται να ξεπεράσει τόσο την Ιαπωνία όσο και τη Γερμανία σε μερικά χρόνια. Στην Ιαπωνία, παρόλα αυτά, σχολίασαν εκτενώ την απώλεια τη θέση τη τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, θυμίζοντα πω πέρα από τον ιδιαίτερο αντίκτυπο τη μείωση τη ισοτιμία του γεν, υπάρχουν και άλλοι αρνητικοί θεμελιώδει παράγοντε, όπω η δημοσιογραφική παρακμή στο αρχιπέλαγο και η χρόνια δυναμία ω προ την παραγωγικότητα.